Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα θαυμάσια που έχει κάνει στη ζωή μας, για τα ελέη Του. Να μας δώνει δύναμη σε όλους μας και να μας αξιώσει να δούμε το Άγιο Του πρόσωπο. Τη σύσταση την έκανε ο αδελφός. Μ' αρέσει μέσα από το λόγο Του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας, διαβάζουμε πώς ο Θεός τον χρησιμοποίησε και τι θαυμάσια έκανε μέσα στην οικουμένη. Και βλέπουμε ότι πόσο μεγάλη αξία έδωνε ο αδελφός ο Παύλος στην ομολογία. Όταν τον συλλάβανε δεν τους έκανε κήρυγμα, αλλά τους είπε πράγματα, γεγονότα που συνέβηκαν στη ζωή μας, που συνέβηκαν στη ζωή του. Και ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει να ομολογώ τον Κύριο, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η ομολογία του καθενός χριστιανού είναι ένα Ευαγγέλιο. Γράφει στον Ιωάννη ότι τα θαυμάσια που έκανε ο Κύριος, αν λέει όλα τα βιβλία του κόσμου να γραφόντουσαν, δεν θα τα χωρούσαν. Όλοι μας, η ζωή μας ολωνών, από τότε που γεννηθήκαμε, που περπατήσαμε, που δεν ξέραμε τον Κύριο, αλλά ο Θεός ήταν μαζί μας, μας φύλαγε, μας προστάτευε, όλοι μας. Αυτό και θα σας πω, αλλά βλέπω και παρατηρώ αυτό που παρατηρώ στη ζωή μου και από τις διάφορες ομολογίες που έχω ακούσει, βλέπω ότι ο Κύριος είναι και παρατηρεί την κάθε μία ψυχή, τον κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και θέλει να τον γνωρίσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ενέργησε θαυμαστά μέσα στη ζωή μου. Είναι ο Μέγας Αρχιτέκτον. Έχει ένα σχέδιο για τον καθένα μας. Από τότε που μας μόρφωσε, που μας, μάλλον όπως λέει και στον προφήτη τον Ιερεμία, ότι πριν ακόμα μορφωθεί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, τον είχε προγνωρίσει. Εάν αυτό το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή ο Κύριος ξέρει τα πάντα μέσα στη ζωή μου, ξέρει δηλαδή από τότε πριν ακόμα έρθω σε αυτόν τον κόσμο και μέχρι και που θα τελειώσω θα ξέρει τα πάντα, είναι ο Μέγας Αρχιτέκτον. Μ' αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Είναι ο Μέγας Αρχιτέκτον. Κάνει τα πράγματα τέλεια. Γιατί την τελειότητα και να βλέπουμε τον Κύριο με απλότητα. Αν βγούμε έξω, βλέπουμε την τελειότητα. Τα ποιήματα αυτά που έχει φτιάξει ο Κύριος, όλα φανερώνουν τι? Ότι υπάρχει ο Θεός. Ξέρετε ποιος δεν το βλέπει? Ο Άφρον. Και είπε ο Άφρον την καρδία αυτού: δεν υπάρχει Θεός. Και τώρα τελευταία ακούω πάρα πολλά τέτοια πράγματα, πολλούς τέτοιους άφρονες και λέω: Κύριε το δυνάμω, καλά δεν βλέπουνε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό για το έλεος που έχει κάνει στη ζωή μου. Εγώ γεννήθηκα έξω, στο εξωτερικό, με τη χάρη του Θεού. Ήταν ο πατέρας μου και η μητέρα μου έξω, στο εξωτερικό, στην Αυστραλία. Αλλά 2 χρόνια μας φέρανε στη Μονεβάσια, σε ένα χωριό, στον Αγίο Δημήτριο. Εκεί μεγάλωσα. Το περπάτημα, σαν όλα τα μικρά παιδάκια. Στην εκκλησία, αυτή που ξέραμε, δεν ήξερα εγώ αυτή την εκκλησία, δεν γνώριζα τίποτα. Με πήγαινε η μάνα μου, ο πατέρας μου είχε μια διαφορετική άποψη. Μπορώ να πω ότι ήταν πιο οξυδερκής, έβλεπε περισσότερο τα πράγματα με άλλη διαφορετική γωνία και έχει διαφορετική αντίληψη των γεγονότων και των πραγμάτων. Και αυτό γιατί ο πατέρας μου δεν πολύ πήγαινε, κάτι δεν του άρεσε, ενώ η μάνα μου πήγαινε. Γιατί ήθελε να κάνει αυτά τα πράγματα, να κάνει τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Μικρή πηγαίναμε κι εμείς. Τα χρόνια που μεγάλωσα σαν παιδί, καλά ήταν. Δεν μας έλειψε η τροφή, αλλά δεν ήταν και πλούσια. Σήμερα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά προνόμια, εμείς δεν τα είχαμε. Όπως και περισσότεροι από εμάς, τα παιδικά μας χρόνια, πολλοί από εμάς μπορεί να ήταν καλά, αλλά δεν ήταν και πλούσια όπως είναι σήμερα. Αλλά δεν μας έλειψε η τροφή, καλά ήταν. Μεγαλώναμε. Εμένα μ' άρεσε να πηγαίνω στην εκκλησία. Μ' άρεσε. Παρατηρούσα και από μικρό παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Κύριος, πάντως, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Κύριος ενεργούσε από τότε, από μικρό παιδί. Μ' άρεσαν τα πράγματα του Κυρίου. Μ' άρεσαν τα πράγματα του Θεού. Ήθελα να ακούω για το Θεό. Αυτό με ευχαριστούσε.
Αυτό με ευχαριστούσε. Αλλά μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο, όπως μέχρι εκεί που με διδάσκανε, από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να καταλάβω. Τα χρόνια περνάγανε, αλλά μέσα στην οικογένεια, λέει, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Παίζει μεγάλο ρόλο η ανατροφή, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και ο πατέρας μου ήταν καλός πατέρας και η μάνα μου καλή μάνα. Δεν είχαμε κάποιο θέμα στην οικογένεια, αλλά ο πατέρας μου ήταν πολύ νευρικός και πάρα πολύ βλάστημος. Και εγώ έμαθα από τον πατέρα μου να είμαι πολύ νευρικός και πάρα πολύ βλάστημος. Και γιατί σας το λέω αυτό? Έβλεπα στη ζωή μου, δηλαδή, ότι αυτό δεν μ' άρεσε. Μέτρωγε, αλλά δεν μπορούσα και να το αλλάξω. Μεγαλώνοντας λοιπόν στο χωριό, γιατί σε χωριό μεγάλωσα, τα περιθώρια το να βγεις έξω στην κοινωνία ή στη ζωή δεν υπήρχαν. Γύρω-γύρω από μια μικρή πλατεία του χωριού, στο σχολείο, αυτή ήταν η ζωή. Και μεγάλωνα, περνάγανε τα χρόνια. Αλλά έβλεπα μέσα μου ότι αυτό που είχα από μικρό παιδάκι που ήθελα τα πράγματα του Θεού, πλέον αυτά άρχισαν και παραμεριζόντουστα. Τα ξέχναγα. Πού και πού, δεν ήταν πάντοτε αυτό, πού και πού, σε κάτι στις μεγάλες γιορτές, τα σκεφτόμουν. Θυμάμαι όμως όταν είχα φτάσει σε μια ηλικία 16 χρονών, τότε σήκωσα τα μάτια μου ψηλά και προσευχήθηκα στο Θεό και του ζήτησα δύο πράγματα στη ζωή μου. Δύο πράγματα. Μέσα από την καρδιά μου. Αυτά ο Κύριος, του τα ζήτησα και μετά το ξέχασα. Περάσαν τα χρόνια και μετά όταν έφτασα σε μια ηλικία 40 χρονών, θυμήθηκα αυτή την προσευχή που είχα κάνει όταν ήμουν 16 χρονών. Και αυτό γιατί το λέω? Αυτό το λέω, αδελφοί, γιατί είναι εμπειρίες και πείρες. Ο Κύριος ακούει προσευχή. Αυτή την προσευχή που μπορεί να έκανες από μικρό παιδάκι, ο Θεός εργάζεται και θα εργαστεί και θα γίνει. Θα γίνει ό,τι είπες με την καρδιά σου. Και τον ευχαριστώ τον Κύριο. Μεγαλώνοντας λοιπόν, άρχισαν και μπαίναν πράγματα του κόσμου. Έβλεπα μέσα μου ότι, και λέμε, ο κόσμος. Μπορεί να είσαι κλεισμένος, να είσαι περιφραγμένος μέσα σε 4 στίχους, αλλά όλος ο κόσμος να είναι μέσα σου. Ελεύθερος σε κάνει μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Μπορεί να είσαι μέσα σε όλο τον κόσμο και να σε έχει ελευθερώσει ο Κύριος και να είσαι ελεύθερος από τον κόσμο. Να περπατάς μέσα στον κόσμο και να μην ανήκεις σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό γιατί σας το λέω? Γιατί στο χωριό δεν υπήρχε που να ψάχναμε, σαν που να την δεν έβρισκες να κάνεις την αμαρτία. Όλοι άγιοι είμαστε. Τα τρόπον τι να. Μέσα όμως στην καρδιά μας φωλιάζανε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα φωλιάζανε. Άσχημα, κακά του κόσμου. Και η πονηρία υπήρχε και το ψέμα υπήρχε και θέλαμε να κάνουμε τη ζωή μας, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε από μέσα από αυτό το περιθώριο. Αλλά όταν σου μεγαλώνει ο άνθρωπος μετά, τι κάνει? Αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, αυτά ψάχνει να βρει. Και αυτό έγινε και στη δική μου τη ζωή. Αυτό έγινε και στη δική μου τη ζωή. Όταν έφυγα λοιπόν από το σπίτι μου και πήγα στο στρατό, ήρθε και η ελευθερία. Εκεί δεν σε βλέπει κανένας, δεν σε ξέρει κανένας, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, και λέω, θα απολαύσω τη ζωή μου αυτή και μέσα στην αμαρτία. Παρατηρούσα όμως κάτι, και αυτό από τον Κύριο ήταν, γιατί πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μου, άλλα μ' αρέσανε, άλλα δεν μ' αρέσανε. Εκείνο που ήθελα ήτανε, δεν μ' άρεσε, ας πούμε, να κάνω κακό στους ανθρώπους, δεν το ήθελα. Δεν μην ήθελα, ας πούμε, να κοροϊδεύω τους ανθρώπους. Γιατί πάντοτε υπήρχε, λέω, αν κοροϊδέψω τους ανθρώπους, θα με κοροϊδέψω και εμένα. Αν πω ψέματα ή αν κάνω κακό, θα το βρω κι εγώ. Ήταν πράγματα που μέσα μου ήταν φυτεμένα και δεν ήθελα αυτά να τα κάνω. Παρατηρούσα όμως κάτι, όταν, και αυτό το παρατήρησα στο στρατό, όταν άρχισα τη ζωή να κάνω αυτή τη ζωή που κάνουν όλοι οι νέοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι νέοι, ας πούμε, και όλοι οι νέοι θέλουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Νομίζουν
Και αυτό σας το εξομολογούμε, γιατί αυτό νόμιζα και εγώ. Τώρα εγώ έχω τη ζωή στα χέρια μου, θα την κάνω εγώ όπως θέλω, γιατί έτσι το νομίζω εγώ. Αλλά δεν ήταν αυτή η ζωή που έψαχνα εγώ. Δεν ήταν αυτή η ζωή. Το κατάλαβε μετά όταν γνώρισα τον Κύριο. Αλλά είχα αυτές τις ιδέες. Δεν άκουσα και ορισμένες συμβουλές του πατέρα μου ή της μητέρας μου και θέρισα ορισμένα αποτέλεσματα άσχημα. Γι' αυτό πολλές φορές οι νέοι πρέπει να ακούνε τον πατέρα τους και τη μητέρα τους. Είναι λόγος Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και έβλεπα όμως κάτι. Όταν λοιπόν έκανα τη ζωή μου στο στρατό, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μέσα στην αμαρτία, παρατήρησα κάτι, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μέσα μου. Τι δεν πήγαινε καλά μέσα μου? Ένιωθα ότι είχα ταραχή. Ένιωθα ότι μέσα μου ότι δεν ήμουνα καλά. Ένιωθα ένα βάρος εδώ. Ένα πλάκωμα. Και λέω, μα γιατί? Αφού περνάω καλά. Και όντως πέρναγα καλά. Κατά τον κόσμο πέρναγα πάρα πολύ καλά. Είχε ένας, σαν νέος, είχα ό,τι ήθελα να απολαύσω. Και αυτά που έκανα, λέω, γιατί δεν περνάω καλά? Γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος? Γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος? Γιατί μου λείπει η χαρά, αφού απολαμβάνω τον κόσμο? Τι μου συμβαίνει? Ήταν η πρώτη φορά που διερωτήθηκα. Λέω, τι μου συμβαίνει? Είχα ένα πλάκωμα μεγάλο εδώ. Λέω, θα πάω να ρωτήσω. Λέω, ποιον να πάω να ρωτήσω, δεν ήξερα και κανέναν. Αυτά βέβαια συνέβαινε στο στρατό. Έχει μεγάλη σημασία πού πρέπει να πάμε να απευθυνόμαστε όταν κάτι μας συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τη συμβουλή που μπορεί να σου δώσει ο άλλος μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά και μπορεί και να σε καταστρέψει. Και γιατί σας το λέω αυτό? Πάω λοιπόν και βρίσκω ένα της υπάρχουσας, όχι της, της υπάρχουσας θρησκείας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, ένα υψηλό βαθμό, όπως το λένε, πρόσωπο, να πάω να το ρωτήσω. Λέω, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, υψηλά, πρέπει να ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Πήγα και το ρώτησα. Του λέω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Έχω εδώ ένα πλάκωμα. Και τη συμβουλή που μου έδωσε ήταν πολύ απογοητευτική. Δεν μ' άρεσε η συμβουλή που μου έδωσε. Μου λέει, δεν είσαι καλά. Λέει, δεν πας σε ένα γιατρό να πάρεις χάπια? Λέω, αυτός πάει να με βγάλει τρελόνα. Εγώ δεν πάει, είμαι καλά εδώ. Και αυτό σκέφτηκα από μέσα μου. Καλά, του λέω, σε ευχαριστώ, φεύγω. Μετά κατάλαβα. Τι κατάλαβα? Ήταν το βάρος της αμαρτίας. Και αυτό το κατάλαβα όταν ο Χριστός με ελευθέρωσε. Τότε κατάλαβα ότι τι έψαχνα να βρω, τι ήταν αυτό που με πλάκωνε, η αμαρτία ήταν. Μέσα στον κόσμο, το ζούσα τον κόσμο. Θέλαμε, όπως τρέχουν οι νέοι, βλέπουμε, θέλαμε τα κλαμπ, θέλαμε τα ξενύχτια, θέλαμε τα ποτά, όλα, τα μέσα στη ζωή όλα. Και νομίζαμε ότι κάναμε, νόμιζα εγώ. Αλλά αυτή λέτε που αυτό μου έφερνε πλάκωμα στην ψυχή. Όταν ήρθε το φως, κατάλαβα ότι ήμουνα στο σκοτάδι. Αλλά δεν μου έδωσε τη σωστή συμβουλή. Να πει, παιδί μου, έστω αυτό το λίγο, παιδί μου, βρες τον Χριστό. Ή να μου δώσει έστω ένα Ευαγγέλιο, κάτι. Περνούσαν τα χρόνια. Τελειώνουμε στη ζωή κανονικά. Φεύγουμε από το χωριό, ερχόμαστε στην Αθήνα. Εγώ, ο αδερφός μου και η αδερφή μου, ανοίγουμε μια δουλειά εδώ στην περιοχή στον Άλυμο και μπαίνουμε μέσα στη ζωή τώρα. Να κολυμπήσουμε σε μια ζωή, σε έναν κόσμο, χωρίς Χριστό. Πώς ήταν η ζωή? Η ζωή ήταν καλή. Και τη δουλειά μας και τα λεφτά μας και τη ζωή μας. Όλα ωραία. Η δουλειά καλά πήγαινε, όλα καλά. Και σκεφτόμουν μέσα στη ζωή τώρα, έκανα σκέψεις αυτές και λέω, και περπατούσα τώρα, αλλά τα νεύρα τα είχα.
τη βλαστήμια την είχα. Πολύ πιο έντονα από ότι ήταν μικρός. Τόσο πολύ κάποια στιγμή ντρέπομαι μερικές φορές, ντρέπομαι, στεναχωριέμαι πολλές φορές που τα λέω αυτά, γιατί ένας νεαρός 20, 22, 25 χρονών που ήμουνα, λέω και σκεφτόμουν μέσα μου, λέω Θεέ μου, λέω τι έχω κάνει, λέω γιατί να σε πιάνω στο στόμα μου, το διερωτόμουν αυτό, τι μου έχεις κάνει σε κακό που εγώ κάθομαι και σε βλαστημάω. Λέω κάτι δεν πάει καλά μαζί μου, κάτι δεν πάει καλά μέσα μου, κάτι έχω. Αυτό το έβλεπα, ότι λέει κάτι έχω. Δεν είναι φυσιολογικό, λέω. Δεν είναι φυσιολογικό. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Να κοιτάμε μέσα μας. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορείς στον άλλον να φαίνεσαι καλός, να φαίνομαι καλός, αλλά ας εξετάζουμε τους εαυτούς μας, γιατί αυτό που έκανα να εξετάζω τον εαυτό μου, τελικά μου βγήκε σε καλό. Γιατί θα σας πω, γιατί έχει και συνέχεια. Λέω κάτι συμβαίνει στον εαυτό μου. Δεν είμαι καλά. Δεν μπορεί εγώ να βλαστημάω τον Θεό. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Και δεν μου το έχει πει κάποιος αυτό. Γιατί όλοι έξω αυτά άκουγα. Και μετά και στη δουλειά και όλα αυτά άκουγα. Λέω αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Κάτι μου συμβαίνει. Κάτι μου συμβαίνει. Αυτό το είχα παρατηρήσει και το είχα κρατήσει. Λέω κάτι μου συμβαίνει στη ζωή μου. Αλλά έκανα τη ζωή μου. Έκανα τη ζωή μου. Αυτή που κατά τον κόσμο. Σε κάποια στιγμή, και είναι πολύ σημαντικό για τους νέους, αυτό είναι για τους νέους, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σταυροδρόμι της ζωής όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος το τι αποφάσεις θα πάρει. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μία απόφαση λανθασμένη μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά μία απόφαση λανθασμένη μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Και τι σας το λέω αυτό. Νέος ήμουνα, λέω κι εγώ, κάνω τη ζωή μου, να αποκατασταθώ κι εγώ. Και το λέω, το έχω πει και στη γυναίκα μου, το ξέρει και στα παιδιά μου, τους το λέω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από τη σωτηρία της ψυχής, μετά από τον Χριστό, το ποιος άνθρωπος θα έρθει είναι δίπλα σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν το καταλάβαινα τότε, γιατί στον κόσμο έχουμε μάθει διαφορετικά και ο κόσμος αντιδράει διαφορετικά. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Όταν λοιπόν πριν γνωρίσω τον Κύριο, όπως τα κάνει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικός, όπως τα κάνει ο κόσμος, δεν είναι έτσι όμως εν Χριστώ, όπως τα κάνει ο κόσμος, ήμουν μια κοπέλα αυτά, προχωράγαμε, καλά, η δουλειά καλά, μια φαινομενικά, και τι θέλω να προσέξουν οι νέοι, φαινομενικά είναι μια καλή ζωή, έτσι. Μια δουλειά, βγάζεις τα μπροστοζήν, ωραία, όλα ωραία. Όλα ωραία φαινομενικά. Ποια είναι η ουσία όμως. Η ουσία έρχεται ότι δεν υπάρχει χαρά χωρίς τον Χριστό και δεν υπάρχει ευλογία χωρίς τον Χριστό και δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς τον Χριστό. Δεν υπάρχει. Μα θα είναι όλα καλά ρόδινα στη ζωή σου με τον Χριστό, προβλήματα θα υπάρχουν. Και η ζωή μας μας έχει βάλει ο Κύριος να περπατάμε πάνω στα κύματα. Αλλά είναι ο Χριστός. Αλλά έχουμε τον Χριστό τώρα. Σε κάποια στιγμή λοιπόν τη ζωή μου, αφού ήταν όλα καλά, όλα ρόδινα, ο πατέρας μου, θυμάμαι, επειδή έμενε στη Μονεβάσια, εγώ εμείς μέναμε εδώ στην Αθήνα, έρχεται μια μέρα και μου λέει, ήξερα ο πατέρας μου, επειδή ήταν βλάστημος, ήταν νευρικός, έβλεπα, ήρθε ο πατέρας μου αλλαγμένος. Αυτό το είδα. Μου λέει, γνώρισα τον Χριστό, να τον γνωρίσεις κι εσύ. Του λέω, εντάξει, του λέω, ξέρεις, μεγαλώνοντας δεν είχα και πολλές επαφές και δεν ήθελα να έχω και πάρα πολλές επαφές και με τον πατέρα μου. Είχα το δικό μου το μυαλό και το δικό μου το σκεπτικό. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Έβλεπα λάθος. Όλα αυτά αναιρεθήκαν όταν γνώρισα τον Κύριο. Είχα
αλλά είχα δει αυτή. Και αυτό γιατί σας το λέω. Ένας άνθρωπος όταν γνωρίζει τον Χριστό και γονατίζει και προσεύχεται, η προσευχή παίζει μεγάλο ρόλο. Το ακούμε πολλές φορές και κάνουν προσευχές και εδώ συνέχεια προσευχές και παντού να κάνουμε προσευχές, να φέρουμε το τάδε αίτημα, τα αιτήματα που έρχονται εδώ. Τα ακούει ο Κύριος, ενεργεί ο Κύριος, θα ενεργήσει ο Κύριος. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν να το πιστέψουμε. Θα σας πω γιατί. Όταν λοιπόν πίστεψε ο πατέρας μου, προσευχόταν. Σώσε τα παιδιά μου, σώσε τη γυναίκα μου. Σώσε τα παιδιά μου, σώσε τη γυναίκα μου. Τα παιδιά του ήταν στον κόσμο τους. Εγώ δηλαδή, και εντάξει δεν είμαι, είμαστε στον κόσμο μας. Ο Θεός ακούει προσευχές. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός ακούει προσευχές. Άρχισε λοιπόν και εργαζόταν ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο εργαζόταν μέσα στην καρδιά μου με έναν τρόπο που γι' αυτό πολλές φορές μην βάζουμε σε καλούπι τον Κύριο πώς θα ενεργήσει. Α, βλέπω το παιδί μου, βλέπω τον άντρα μου, βλέπω τη γυναίκα μου, τους μιλάω, δεν κάνουν. Το Χριστό θέλουν να βλέπουν στη ζωή μας, να υπακούω εγώ στο Χριστό και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Κύριος. Και προσπαθούμε να δεσμεύσουμε τον Κύριο, να το βάλουμε σε ένα καλούπι, έτσι θα το κάνεις Κύριε, έτσι θα το φτιάξεις Κύριε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν ενεργεί ο Θεός έτσι. Ο Θεός έχει ένα δικό του σχέδιο για την κάθε μία ψυχή. Η κάθε μία ψυχή είναι ξεχωριστή ενώπιον του Κυρίου. Αλλιώς εργάστηκε με σένα, αλλιώς εργάστηκε με μένα, αλλιώς θα εργαστεί με το παιδί μου, με την κόρη μου, τη γυναίκα μου, τους διπλανούς μου, τους συναδέλφους μου, τους φίλους μου όλους. Εγώ πρέπει αυτό που μου έχει φανερώσει ο Κύριος, αυτό που μου έχει δείξει ο Κύριος, αυτό και να κάνω. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Κύριος. Έτσι δοξάζεται ο Θεός. Και γιατί σας το λέω αυτό? Μετά μία επαφή είχαμε αυτή που είδα τον πατέρα μου, μετά ζούσε στο χωριό, εγώ στην Αθήνα. Δεν είχαμε άλλες επαφές, ούτε στο τηλέφωνο μιλούσα. Και κάποια στιγμή στη ζωή μου, αφού όλα ήταν καλά, όλα ωραία, άρχιζε πάλι αυτό κάτι, δεν ήμουν ευτυχισμένος. Δεν ήμουν ευτυχισμένος, δεν ήμουν χαρούμενος. Λέω, δεν, κάτι πάλι δεν μου πάει καλά. Τα έχω όλα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Είμαι πλήρες. Ένας νέος πλήρες. Τι μου συμβαίνει, γιατί δεν είμαι χαρούμενος? Γιατί δεν είμαι χαρούμενος, γιατί δεν είμαι χαρούμενος? Και κοιτούσα και γιατί. Γιατί ζούσα, ήθελα να είμαι ευτυχισμένος. Και πέρναγα. Μετά τη δουλειά πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, πήγαινα δηλαδή μαζί με το άλλο πρόσωπο, να ζήσουμε. Αλλά δεν ήμουν χαρά, δεν γευόμουν αυτή τη χαρά. Λέω, αυτό μέσα μου, λέω, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Νεύρα έχω, δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει στη ζωή μου. Κάποια στιγμή, επειδή ήμουνα και πάρα πολύ εγωιστής, δεν μπορούσα να δεχτώ να αρχώσω να εσύ και να μου λέγεις, ας πούμε, και δεν δεχόμουν και εύκολα και θεωρίες, ούτε με τα βιβλία, ούτε με τις φιλοσοφίες, δεν τα δεχόμουν αυτά. Δεν δεχόμουν τίποτα, τίποτα δεν δεχόμουν, γιατί έλεγα τι θα μου πει ο ένας και ο άλλος. Να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου, να βγάλω τις δικές μου θεωρίες. Λέω, αν θα υπακούσω σε κάποιον, θα υπακούσω μόνο στο Θεό. Μόνο σε αυτόν. Αυτό το είχα δηλαδή δεδομένο, σαν αξίωμα. Δεν ήθελα να αλλάξει αυτό. Δεν άλλαζε αυτό. Και δεν δεχόμουν και εύκολα το τι θα μου πει ο ένας και ο άλλος στις δικές του θεωρίες πάνω στη ζωή. Κάποια στιγμή παρατηρούσα και σκεφτόμουν, να λέω, αυτή, και καθόμουν και έκανα τις δικές μου τώρα φιλοσοφίες. Σαν άνθρωπος έτσι, καθόμουν μόνος μου και λέω, τι έγινε τώρα, ζούμε, δουλεύουμε, εντάξει, αυτά απολαμβάνουμε, κάποια στιγμή θα περάσουν και τα χρόνια όπως περνάνε και μετά τι θα γίνει, θα ανοίξουν και 2 μέτρα ένα λάκκο και θα μας βάλουν μέσα. Και λέω, αυτό είναι. Λέω, γι' αυτό ήρθα στον κόσμο. Αυτά τα μιλούσα μέσα μου. Τα συζητούσα με τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος συζητάει με τον εαυτό του. Εγώ το έκανα όμως. Λέω, αυτή είναι η ζωή. Και μας κάνουν οι άλλοι μας που πηγαίνουν από εδώ, από εκεί. Και...
Δεν είναι αυτή η ζωή, λέω. Δεν μπορώ να δεν τη ευχαριστία με αυτή τη ζωή. Εκεί λοιπόν στη δουλειά ήρθε κάποια συζήτηση ότι πολλά κακά θα γίνουν σε αυτόν τον κόσμο, ότι τα γράφει το Ευαγγέλιο. Μικρό παιδί πήγαινα στην εκκλησία και δεν μου είχε πει το πατέρας με τη μάνα μου, πάρε το λόγο του Θεού, πάρε το Ευαγγέλιο να διαβάσεις, τα λόγια τα ζωπιά. Ξέρετε τι ασφάλεια βλέπω και παρατηρώ? Οι νέοι μας, τα παιδιά μας που μεγαλώνουν, μπορεί ο άλλος να έχει ένα πιο εύκολο χαρακτήρα, άλλος πιο δύσκολο χαρακτήρα, αλλά ακούνε. Ακούνε πράγματα που άλλα παιδιά δεν τα ακούνε και δεν τα ξέρουν. Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν, γιατί αυτά τα ακούω τώρα τελευταία, λόγω της δουλειάς που έρχομαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στην απιστία, στην αθεία. Όχι στην απιστία, στην αθεία. Τι προνόμιο τα δικά μας τα παιδιά να μεγαλώνουν και να ακούνε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός και μπορείς να το ζητήσεις. Δεν τα είχα ακούσει αυτά τα λόγια. Μα δεν πήγαινε στην εκκλησία. Σε αυτή πήγαινα, αλλά δεν μου το είχε πει. Άλλο η θρησκεία και άλλο ο Χριστός. Άλλο η θρησκεία και άλλο ο Χριστός. Και να ευχαριστούμε που έχουμε και γνωρίσαμε, μας ελέησε να γνωρίσουμε τον Δημιουργό, τον Ιησού Χριστό. Μεγάλο προνόμιο. Είναι μεγάλο προνόμιο αυτό. Γι' αυτό λέει μέσα, έρχεται ο λόγος και λέει ο καλός Μαργαρίτης. Ο καλός Μαργαρίτης. Όταν λοιπόν άκουσα για το Ευαγγέλιο, λέω, και άκουγα, λέω, δεν μου φέρνεις, λέω, ένα Ευαγγέλιο. Έστειλα έναν. Μερικές φορές σκέφτομαι πώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή. Λέω, αυτός που μου φέρε το Ευαγγέλιο δεν πιστεύει στο Θεό. Του λέω, μπορείς να μου φέρεις ένα Ευαγγέλιο? Σου φέρω το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύεις στο Θεό. Και τώρα ακόμα δεν πιστεύεις στο Θεό. Λέω, πώς ενεργεί ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιο? Μου φέρε το Ευαγγέλιο, αυτός το κράτησε και το έδωσε σε μένα. Του λέω, και το διάρχισα και διάβαζα. Άρχισα και διάβαζα. Θα μου πείτε πώς από το έτσι, από το ξαφνικά άρχισε και ήταν το Πνεύμα το Άγιο και οι προσευχές του πατέρα μου. Και πώς τα συνέδεσα αυτά? Συνδέονται όλα. Την εποχή λοιπόν που εγώ άρχισα και άνοιξα το Ευαγγέλιο, γινόντουσαν προσευχές και νηστείες. Τι? Για να σωθούν μέλη των οικογενειών. Πού? Στην εκκλησία της Σπάρτης. Και ο πατέρας μου είχε επαγγελία ότι θα σωθούν και είχε επαγγελία ότι θα σωθώ πρώτος. Το είχε αυτό η επαγγελία. Αλλά εγώ δεν τα ήξερα. Δεν ήξερα ότι το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος μιλάει με το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει η προφητεία. Δεν τα ήξερα αυτά εγώ. Ο Θεός όμως εργάζεται. Και εγώ άρχισα και διάβαζα λοιπόν το Ευαγγέλιο. Και παρατήρησα κάτι όταν άρχισα και άνοιγα το Ευαγγέλιο. Παρατήρησα ότι κάτι συνέβαινε μέσα μου. Εκεί που ήμουν νευρικός, εκεί που ήμουν αυλάστημος, στη δουλειά όταν υπήρχε ένταση, τώρα μιλάς ήρεμα, τότε δεν μίλαγα ήρεμα. Και δεν μίλαγα και σαν άνθρωπος. Τι έγινε? Παρατηρούσα μέσα μου ότι ερχόταν ειρήνη, κάτι γινότανε. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. Όταν διαβάζω, λέω, το Ευαγγέλιο, κάτι γίνεται μέσα μου. Παρατηρώ ότι έρχεται ειρήνη. Αυτά τα παρατηρούσα μέσα μου. Δεν είχα όμως ακόμα αναγεννηθεί. Δεν είχε γίνει πλήρης η αναγέννησή μου. Άρχισε το Πνεύμα το Άγιο να εργάζεται σιγά σιγά μέσα στην καρδιά μου. Γιατί ήταν μια καρδιά από πέτρα. Αυτή ήταν η υπόθεση. Ήταν μια καρδιά από πέτρα. Στη δουλειά λοιπόν έρχεται ένας αδερφός και έρχεται και μου λέει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Τον κοιτούσα, δεν του μίλησα. Είναι ζωντανός, ενεργεί στη ζωή, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και ενεργεί και σήμερα. Και άρχισε και μου έκανε την ομολογία του. Πόσο σημαντικό είναι η ομολογία? Γιατί ο άλλος μπορεί να ακούσει για τον Χριστό, αλλά θέλει να ακούσει
το τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή σου και το τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Αυτό πρέπει να ακούσει. Και τι έγινε. Τ' άκουγα. Αυτά που μου είπε την ομολογία του ήταν συνταρακτική. Συνταρακτική. Και λέω, ο άνθρωπος αυτός ή μου λέει αλήθεια ή μου λέει ψέματα. Αν λέει αλήθεια, εγώ θα δώσω λόγο για αυτά που κάνω. Αν λέει ψέματα, αυτά που συνεχίζω που κάνω τη ζωή μου θα συνεχίζω να την κάνω. Μία απλή, με απλή λογική. Και ο Θεός μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα πράγματα με τη λογική μας. Να τα βάζουμε κάτω και να τα συγκρίνουμε. Με συμφέρει να πάρω από αυτόν τον δρόμο. Πού θα με οδηγήσει. Στην καταστροφή. Τότε γιατί να τον πάρω. Τότε γιατί να τον πάρω. Ο Χριστός τι μου λέει. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Πάσα στις μέρες της ζωής σου. Ακολούθη με. Αυτό θα πάρω. Ποιος είναι πιο ασφαλής δρόμος. Βάζεις τη λογική να ακολουθήσω τον Χριστό. Τόσα απλά τα πράγματα είναι. Και λέω αυτό θα κάνω. Λέω αφού μίλησε ο Χριστός και μου λέει αυτά τα πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο, άρα θα μιλήσει και σε μένα. Γιατί να μην μιλήσει και σε μένα. Και πήγα. Πήγα πρώτη φορά, με πήγε, γιατί ήταν εκεί στην εκκλησία της Ηλιούπολης, στην εκκλησία της Ηλιούπολης. Μόλις μπήκα μέσα, άκουσα το κήρυγμα. Εκεί δεν καταλαβαίνεις, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σε πιάνει και έρχεται και σφραγίζει μέσα στην καρδιά, λέει τα πρόβατα, λέει τα αιμά, ακούν τη φωνή μου, τι και με ακολουθούσε. Ήξερα πάρα πολλά από το Ευαγγέλιο, όχι. Μ' είχαν διδάξει τη διδασκαλία που καθόμαστε εδώ και μας εξηγούν τα εδάφια οι αδελφοί. Όχι, δεν ήξερα τότε, πρώτη φορά. Αλλά τι έγινε. Το Πνεύμα το Άγιο το ζωπιό, που είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την τριαδικότητα που έχουμε, που πιστεύουμε και λατρεύουμε, τον Πατέρα τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Πολύ σημαντικό. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το ζωπιό έρχεται και μέσα στην καρδιά μου και μου λέει εδώ είναι η αληθινή εκκλησία. Είχα ακούσει για το Ευαγγέλιο, είχα ακούσει. Όχι, τίποτα δεν είχα ακούσει. Και ενέργησε, λέω εδώ είναι. Αλλά δεν είχα πάει μόνος μου. Αυτή σκεψείτε, αλλά δεν είχα πάει μόνος μου, είχα πάει, γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως, για να πω για τους νέους πώς ενεργεί ο Θεός. Μαζί. Λέω, εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι όλοι τρελοί. Δεν τους βλέπεις. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε. Ό, δεν βλέπεις ότι εδώ είναι η αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όχι, εδώ είναι όλοι τρελοί. Μα τώρα τι, αφού δεν βλέπεις τι ωραία, τι χαρά. Πέταγε η χαρά μου, πέταγε η καρδιά μου εγώ από τη χαρά. Πρώτη φορά ένιωσα αυτό το πράγμα. Όχι, εδώ είναι τρελή. Έτσι και ξανάρτηση τελειώσαμε. Βέβαια, ζούσαμε στον κόσμο, να σας πω για να μην, δεν ήμουν παντρεμένος. Λέω, καλά λέω, δεν είπα τίποτα, φεύγουμε. Αυτό το λέω και το λέω πάρα πολύ, το λέω και το τονίζω αυτό και θέλω να το τονίζω στη συνομολογία μου, γιατί λυπάμαι για αυτό που λέω. Κάποιος αδελφός που του έκανα αυτή την ομολογία μου δεν μ' άκουσε. Δεν μ' άκουσε και τώρα υποφέρει. Ο Θεός όταν μας φέρει κάποιον άνθρωπο μπροστά μας και μας λέει κάτι και μας συμβουλεύει, πρέπει να τον ακούμε. Ο Θεός θα σου φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο στο κατάλληλο πρόβλημα που έχεις, στο πρόβλημα που έχεις, θα σου φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο να σου μιλήσει. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ να πάω να μιλήσω για κάποιον που ήταν σαν ναρκωτικά, γιατί δεν έχω αυτή την εμπειρία. Ούτε το ξέρω, ούτε δεν ξέρω πώς θα μιλήσω. Αλλά σε αυτό που έζησα στη ζωή μου και το έχω εμπειρία, μου έφερε άνθρωπο και δεν μ' άκουσε. Εμένα να ακούσει τον Κύριο δεν άκουσε. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Γι' αυτό ναι. Εμένα όμως, για μένα ήταν μεγάλη ευλογία. Και θα σας πω γιατί ήταν μεγάλη ευλογία. Όταν πάρουμε την απόφαση του αθανάτου να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος το βλέπει, ανεφόρον, να μην του βάζουμε περιορισμούς του Κυρίου, ο Κύριος έρχεται και ενεργεί. Λέει αυτό το παιδί μου, εγώ θα το ευλογήσω. Ενεργεί ο Κύριος, ενεργεί ο Κύριος. Και ευλογεί ο Κύριος. Γιατί? Γιατί βλέπουμε και θέλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Ο Κύριος, ο Πατέρας, ο Ουράνιος, που μας χάρισε τον Χριστό, που έδωσε τον Υιό του, τον μονογενή, δεν θα μας χαρίσει σε εμάς τα πάντα. Είναι δυνατόν. Δεν αναιρεί το λόγος.
δεν αναιρεί το λόγος. Ο λόγος αυτό που λέει ο Κύριος είναι το αυτό το ναι και το αυτό το αμήν. Εμείς απιστούμε. Εμείς μοιοπάζουμε μερικές φορές και δεν καταλαβαίνουμε. Ή μάλλον η καρδιά μας τα θέλει κάπως διαφορετικά. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν το εξής. Πάω δεύτερη φορά μόνος. Και λέει ο αδελφός, ποιος θα δώσει την καρδιά του στον Χριστό? Λέω, δεν καταλαβαίνω πώς είναι να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό, αλλά θα πάω μπροστά. Πήγα μπροστά. Ήρθε μια δύναμη. Δεν είχα το. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, γιατί έχετε γνωρίσει τον Κύριο, όταν ο Κύριος έρχεται και τον επισκέφτεται, τον άνθρωπο, όλα αλλάζουν. Ήμουνα σαν ένας άνθρωπος βλάστημος, νευρικός, κάπνιζα. Ξέχασα να πω ότι όλα τα καλά τα είχα αρχίσει στο στρατό. Το κάπνιζα, κάπνισμα, τρία πακέτα τσιγάρα κάπνιζα τουλάχιστον την ημέρα, όσα προλάβαινα δηλαδή. Δεν κάπνιζα όταν κοιμόμουν μόνο. Μόνο όταν κοιμόμουν δεν κάπνιζα. Και ο Θεός έρχεται να ελευθερώσει σε μια στιγμή. Λέω, Χριστέ μου, τα είχα στην τσέπη, κατεβαίνω στην εκκλησία, από την εκκλησία τα πετάω εγώ, κάναμε σαν να μην έχω ξανακαμίσει, σαν να μην το έχω ξαναβάλει. Εγώ θέλω εσένα, ναι. Ήρθε η δύναμη του Κυρίου. Και από τότε με ενοχλεί ο καπνός. Με ενοχλεί ο καπνός και λέω, σε ευχαριστώ Κύριε, σαν να μην είχα ξανακαπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Σαν ένα παιδί, όπως λέει, μας κάνει καινούρια κτίσματα. Ένας άνθρωπος τα πηγαίνει και να τον βλέπουνε και παρατηρούσα τα βλέμματά τους που με βλέπανε. Γιατί βλέπανε έναν άνθρωπο ήρεμο να κρατάει ένα Ευαγγέλιο στα χέρια και να είναι ήρεμος, πράος, ειρηνικός, να μην πίνει, να μην καπνίζει. Και τον κοιτούσαν, αυτός είναι. Αυτός είναι, αυτός είναι. Και με τη χάρη του Θεού αυτό είδε και μετά ο αδερφός μου που πίστεψε, γιατί κατά τα λεγόμενα της ομολογίας του έλεγε ότι γιατί ήμουν ένα παιδί που δεν ήμουν και τόσο καλός. Λέει, αφού πίστεψε αυτός, άρα υπάρχει Θεός. Αυτό έκανε και πήγε στην εκκλησία. Λέει, αφού πίστεψε, άλλαξε αυτός, λέει ο αδερφός μου, άρα υπάρχει Θεός. Έτσι πίστεψε ο αδερφός μου. Τον ευχαριστούμε τον Θεό, πώς ενεργεί ο Κύριος. Και μετά τι έγινε? Πάω αναγεννημένος, λέω, μου λέει, εγώ ακολουθώ τον Χριστό, λέω, ή τον Χριστό ή εμένα. Και κάνω πάλι την απλόφιστα τη σκέψη, λέω, αφού ο Χριστός με άλλαξε, με αναγέννησε, υπάρχει ζωντανός ο Θεός, λέω, εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό. Το αποτέλεσμα, χωρίσαν οι δρόμοι. Χωρίσαν οι δρόμοι. Γιατί το άλλο πρόσωπο, το άλλο, δεν θέλει τον Χριστό. Δεν μπορεί να συμβαδίσει. Δεν συμβαδίζει. Δεν μπορεί να συμβαδίσει. Δεν υπάρχει, λέει, κοινωνία μεταξύ του φωτός και του σκότους. Τι λέει η κοινωνία έχει το πρόβατο, λέει, με το λύκο, μπορεί να υπάρξει κοινωνία. Με το κατσίκι μπορεί να υπάρξει κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει. Άλλα θέλω εγώ, άλλα θέλω. Λέω, τι γίνεται, θα χάσουμε εδώ τις ψυχές μας. Να σε ακολουθήσω, τι θα κάνω, το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Θα ζήσω αυτή τη ζωή και μετά τι θα γίνει? Η αιωνιότητα, έβαλα τη λογική. Μετά η αιωνιότητα δεν με συμφέρει, λέω. Θα πάω στον Χριστό. Και άμα σε φέρει και ο Χριστός, καλώς. Αν δεν σε φέρει. Τι έγινε? Ζημιώθηκα? Όχι. Δεν ζημιώθηκα. Μετά από ένα χρόνο, 1,5, ο Κύριος με αποκατέστησε. Μου χάρισε και 4 παιδιά. Και όλα ωραία στη ζωή. Τα φτιάχνει καλά ο Κύριος. Πολύ καλά τα φτιάχνει. Και τώρα είναι όλα καλά? Δηλαδή δεν υπάρχουν φουρτούνες? Δεν μας είπε ο Κύριος ότι η ζωή μας με τον Χριστό θα είναι όλα μεροδοπέταλα? Δεν μας είπε αυτό ο Κύριος? Λέει, είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Και δεν σου είπε ότι δεν θα περάσεις δοκιμασίες, ότι δεν θα περάσω δοκιμασίες? Δεν σου είπε ότι ο Κύριος όταν θα περπατήσουμε, μας είπε να περπατήσουμε πάνω στα κύματα όπως τον Πέτρο? Και θα έρθουν τα κύματα, αλλά θα έχουμε τον Χριστό. Ήρθαν στη ζωή μου. Ήρθαν στη ζωή μου, ήρθαν και στην οικογένειά μου. Και πολλές φορές μη διερωτηθείς και ότι κι εγώ το έκανα αυτό, αλλά ήταν ασοφία βέβαια, αλλά μας μαθαίνει ο Κύριος από αυτά. Μη διερωτηθούμε γιατί μπορεί να μου συμβαίνει αυτό το πράγμα που περνάω τώρα σαν παιδί του Θεού. Γιατί τώρα ήταν μέχρι που γνωρίσαμε τον Κύριο. Τώρα αλλάζει
σελίδα. Τώρα είναι Χριστός ζωή. Τώρα το πρώτο πρόβλημα με το γιο μου το μεγάλο νοσηλεύτηκε με την νόσο την Καβασάκη. Πρόβλημα. Οι γιατροί είπαν ότι είναι λευκαιμία. Δεν μας είχαν πει τίποτα, αλλά προσευχόταν στην εκκλησία. Και όταν προσευχόταν, η εκκλησία έπεφτε ο πυρετός. Αυτά τα έχω ζήσει. Αυτές είναι εμπειρίες. Αυτά είναι γεγονότα που δεν μπορούν να διαγραφούν από το μυαλό του ανθρώπου. Αφού τα ζέζησα. Εγώ τα ζήσα αυτά. Και το τελευταίο και το σημαντικό, και αυτό ήταν, είναι το θαύμα, γιατί βέβαια όλη η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Μην λέμε ότι, για να μην μικραίνουμε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Σ' άλλον ενεργεί, σ' άλλον δεν ενεργεί. Αλλά θα σας πω όμως το τελευταίο που, είναι, που έζησα με την κόρη μου την Κωνσταντίνα. Όλοι το ξέρετε, γιατί προσευχόσασταν, γιατί όλες οι εκκλησίες προσευχόντουσαν και το γνωρίζω αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό που μας έχει κάνει αδελφούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήμουνα στο σπίτι, λέω, και ξαφνικά πέφτει η Κωνσταντίνα, το κεφάλι μου. Και έπεσε κάτω λιπόθυμη. Είχα φόβο. Όταν έβλεπα αυτό το πράγμα, είδα αυτό το πράγμα, λέω, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, έχει πρόβλημα κάτι με το κεφάλι. Και αυτό το φοβόμουν. Δεν ήταν κάποιος πόνος στο πόδι ή στην κοιλιά, πονάω, είμαι άρρωστος. Αυτό, αλλά αυτό να πέσει απότομα κάτω και να πει το κεφάλι μου πονάω, λέω, εδώ έχουμε μεγάλο θέμα. Την παίρνω γρήγορα μαζί με τη σύζυγό μου. Αδελφή, την πάμε στο Μέδων. Βλέπω και παρατηρούσα. Έχω κάνει πολλές φορές τη διαδρομή αυτή. Πάντοτε είχε κίνηση και εφημερίες και πολύ κόσμο και αυτά. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Μόλις πήγαμε, γι' αυτό λέω ότι ο Θεός είναι ο μέγας αρχιτέκτον, ελέγχει και τη λεπτομέρεια. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Είναι αυτός που ελέγχει τη λεπτομέρεια. Μα είναι τυχαίο, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη. Τα έχει φτιάξει ακριβώς. Γιατί ακριβώς κινούνται τα πάντα. Πήγαμε, μόλις την πήγα και την έπιασα και την πιάσανε όλοι οι γιατροί που έπρεπε να έντουστα εκεί, να ήταν που την πήρανε, έντουστα εκεί μέσα στην πόρτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Κύριος τα κάνει όλα αυτά. Και τώρα υπάρχει το μεγάλο το πρόβλημα όταν με κάλεσε μέσα ο γιατρός και μου είπε ότι έχουμε θέμα. Και όσοι γνωρίζουν ότι είναι 4 κοιλίες του εγκεφάλου, ήταν πλήρης, ήταν γεμάτης αίμα. Είχε καταστραφεί ο εγκέφαλος. Δεν μου έχει πει κάποιος μέχρι στιγμής ότι έχει ζήσει κάποιος άνθρωπος αν δεν έχει κάνει επέμβαση ο Κύριος. Να επέμβει. Γιατί και αργότερα, μετά από 1,5 χρόνο, έγινε πάλι το ίδιο περιστατικό από έναν φίλο που τον είχα στη δουλειά, ένα πρόσωπο φιλικό, και έφυγε το παιδάκι. Και όλα αυτά τα παιδάκια που ήταν εκεί στην εντατική, όλα φύγανε. Μόνο η Κωνσταντίνα έζησε χωρίς πρόβλημα και χωρίς να νοσήσει από μικρόβια. Αυτό είναι θαύμα, δεν υπάρχει. Πολλές διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και διαβάζουμε για την Ανάσταση που έκανε για το μονογενή της χειρές στην Αΐν. Διαβάζουμε για την Ανάσταση του Λαζάρου. Διαβάζουμε ότι έδωσε φως στους τυφλούς. Διαβάζουμε ότι τα πιστεύουμε. Ενεργούμε. Έρχεται όμως η επιστία. Εγώ όταν έγινε αυτό και μου είπε αυτό το πράγμα, πάγωσα. Λέω ότι χάσαμε. Αυτό ήταν. Και πώς ο Θεός ενεργεί. Και ο Θεός μπορεί να σου στείλει έναν άνθρωπο να ενεργήσει. Είχα μια εμπειρία αυτό. Έρχεται ένας αδελφός και μου λέει, κοίταξε να δεις το εξής. Γιατί ένιωθα πάρα πολύ άσχημα μέσα μου. Δεν μπορούσα. Ήμουν πολύ χάλια. Ήταν ένα αίσθημα, ένα συνέστημα που είχα που δεν μπορούσα, δεν μπορώ να το. Δεν περιγράφεται. Πάντως δεν ήμουν καθόλου καλά. Λέω. Έρχεται και μου λέει το εξής. Μου λέει, άκουσε να δεις κάτι.
Και όταν σου πει κάποιος, έρχεται κάποιος αδερφός και μπορεί να σου πει κάτι από το Λόγο του Θεού, ένα εδάφιο, μια εμπειρία, μέσα σε ένα πρόβλημα, άκουσέ το. Και βάλ τον και πάρ' τον σαν Λόγο Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζει τα πάντα. Γιατί το έχω ζήσει αυτό, άλλαξε σε μέσα μου στα πάντα. Θα σας πω γιατί. Έρχεται και μου λέει το εξής. Κοίταξε, μου λέει, ο Κύριος είναι αυτός που έχει τον έλεγχο των πάντων και ενεργεί κατά πάντα. Κοιτάει όλους τους παραμέτρους μέσα στη ζωή και αυτό το μονοπάτι που πρέπει να περάσεις, πρέπει να το περάσεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί θα σε βγάλει σε ένα αποτέλεσμα. Λέει γιατί. Γιατί ο Κύριος κοίταξε ο ουράνιος πατέρας και έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί, γιατί ήταν ο μοναδικός δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε άλλης. Κοίταξε όλους τους παραμέτρους. Άρα αυτό που συμβαίνει, λέει, στη ζωή σου, πρέπει να το περάσεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από αυτόν. Αυτός τον δρόμο πρέπει να περάσεις. Μόλις που το είπε αυτό, σαν έγινε ένα φλας, κάτι έγινε μέσα μου. Λέω, σε ευχαριστώ, Κύριε. Σε ευχαριστώ. Λέω, σε ευχαριστώ. Λέω, εσύ την έδωσες, αν θέλεις εσύ την παίρνεις, το σχέδιό σου να γίνει. Εκεί ηρέμησα. Δεν ήξερα αν θα ζήσει, αλλά από εκεί και πέρα ηρέμησε η καρδιά μου. Το είχα ανάγκη. Λέω, σε ευχαριστώ, Κύριε, και όποτε το ομολογώ και το λέω, ήταν ένα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές λέμε και σε Θεέ μου, γιατί να συμβεί αυτό στη ζωή μου και γιατί πρέπει να περάσω από αυτό. Γιατί ξέρει ο Κύριος γιατί πρέπει να περάσει από αυτό. Γιατί είναι μονόδρομος. Πρέπει να περάσει από αυτό. Και πρέπει να περάσω από αυτό. Το τι θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος θα δεις το τέλος της όλης υποθέσεως. Τι έγινε. Τι έγινε. Ο Κύριος μου τη χάρισε. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Όλοι ευλογούνται. Όλοι αυξάνεται η πίστη τους. Μα έπρεπε εγώ να το περάσω αυτό. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να το περάσω αυτό. Γιατί μέσα από εκεί με εκπαίδευσε ο Κύριος. Με έμαθε. Με ταπείνωσε. Δεν είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους που μπορεί να συμβαίνει στους άλλους ανθρώπους. Γιατί συμβαίνει στον άνθρωπο αυτό. Να ακούσαμε τώρα αυτό. Προσευχόμαστε για τον αδερφό τον Νίκο που έγινε αυτό το ατύχημα. Μα γιατί να γίνει. Γιατί δεν τον φυλάξει ο Θεός, μπορεί να πει κάποιος. Ζούμε σε μια κοινωνία ευάλωτη. Έχει όμως τον Χριστό. Έχουμε τον Χριστό. Όλα θα περάσουν. Έχουμε. Τι θα μας δώσει ο Κύριος. Θα μας δώσει την αιωνιότητα. Θα μας δώσει την αιώνια ζωή αυτή που μας έχει υποσχεθεί και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Έγινε καλά η Κωνσταντίνα. Και η Κωνσταντίνα βέβαια είναι ένα θαύμα. Τη βλέπουν. Ένα γεγονός. Μια ψυχή που με έχει συνταράξει. Δεν θα επέστρεφα στο Χριστό εάν δεν έβλεπα αυτό το θαύμα που έγινε στην Κωνσταντίνα, μου είπε μια ψυχή. Και λέω, Κύριε, έπρεπε να πάθω εγώ αυτό το πράγμα για να επιστρέψει αυτή η ψυχή και να σβήσει το όδο και να δεχτεί εσένα. Δεν ξέρουμε πώς ο Θεός εργάζεται. Αλλά να λέμε αμήν σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Κύριος. Έτσι δοξάζεται ο Κύριος. Δεν δοξάζεται ο Κύριος, γιατί όλα μας τα δίνει ο Κύριος. Και το καλό το σπίτι και την καλή την οικογένεια και όλες τις ευλογίες, όλο ο Θεός το δίνει. Και το πρόβλημα που μπορεί, ο Θεός το επιτρέπει. Ο Θεός το επιτρέπει, γιατί θα δούμε, να προσευχόμαστε και να μένουμε και ο Κύριος θα μας φανερώνει και θα μας διδάξει. Μέχρι τι να αξιωθούμε. Και όλα καλά. Έγινε καλά η Κωνσταντίνα, σηκώθηκε, πάει στο σχολείο της. Όλα καλά, όλα καλά. Και τώρα ο Κύριος μας λέει, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Η ασφάλειά μας δεν είναι ακόμα. Λέει, δεν στεφανώνεται, στεφανώνεται μόνο αυτός που θα τελειώσει το δρόμο του. Το Χριστό Στέφανο θα τον λάβουμε μόνο στον ουρανό. Ακόμα ένας αγώνας, ένας δρόμος. Πώς θα έρθουν τώρα τα πράγματα στη ζωή μου, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι με τον Χριστό
θα υπάρχει ασφάλεια. Με τον Χριστό θα πάρει ασφάλεια. Με ποια προϋπόθεση? Όταν εγώ μάθω να περπατάω στα χνάρια του. Να μάθω να τον ακολουθώ. Να μάθω να τον ακολουθώ, να τον αφήσω να προπορεύεται. Το έχει μάθει στη ζωή μου. Να σας πω, μερικές φορές δεν το έχω καταφέρει αυτό. Την έχω πληρώσει. Δηλαδή τι έχω πληρώσει? Έχω δει τα σφάλματα που έχω κάνει που δεν το πρόσεξα, δεν τον άκουσα. Έκανα τα δικά μου. Το πλήρωσα. Λέω, αφού τον πλήρωσε πιέτε δύο, μας εκπαιδεύει ο Κύριος. Ας μάθω να τον ακολουθώ. Θα μας οδηγήσει με ασφάλεια. Αδελφοί, θα μας οδηγήσει με ασφάλεια. Να ευχαριστούμε όλοι μας τον Κύριο, γιατί έχουμε ένα ζωντανό Χριστό. Έχουμε ένα Θεό ζωντανό. Και όλους μας όταν τον θέλουμε με την καρδιά μας, να μην φοβόμαστε. Θα μας οδηγήσει με ασφάλεια. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους μας και να αξιωθούμε να δούμε το Άγιο του πρόσωπο. Αμήν.